ξεκινήσει ότι δεν πιστεύαμε ότι θα έρθει η φωτιά μέχρι εδώ. Από εκεί που ξεκίνησε είναι πάρα πολύ μακριά, περίπου μισή ώρα με αυτοκίνητο. Και όμως ήρθε, ήταν πάρα πολύ γρήγορη, πάρα πολύ αέρας. Τα σπίτια εδώ σωθήκαν από εθελοντές, πρακτικά. Δηλαδή από ανθρώπους της γειτονιάς που μόνοι τους σβήσανε τις φωτιές. Πολύ μεγάλη ζημιά έπαθε αυτό το σπίτι και άλλο ένα που κάηκε. Τι άλλο να πούμε, τώρα φτιάχνουμε τις ζημιές. Ήταν μία κόλαση, ξεκίνησε η φωτιά από πολύ ψηλά και ήρθε όλος κάτω προς το χωριό, έτρεχε με πάρα πολύ ταχύτητα, είχε πάρα πολύ αέρα. Υπήρχε πανικός, υπήρχαν σιρήνες, υπήρχε κόσμος, αστυνομία, άνθρωποι που έκλαιγαν, που ούρλιαζαν, που φώναζαν και έφτασε και έκαψε μέχρι κάτω την Αθήνα. Πολική καταστροφή. Μέχρι τα ντουβάρια πέθανε. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει ψυχολογία, δεν υπάρχει διάθεση, δεν υπάρχουν λεφτά πλέον, καταστραφήκαν όλοι. Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι καίγεται το εργαστήριο. Γενικώς μου είπαν ότι υπάρχει φωτιά και σε λίγο μου είπαν ότι καίγεται το εργαστήριο.